υπολογιστή της Αλίκης στο καινούριο της κουτί. Τα ίδια εξαρτήματα θα τα βάλουμε σε ένα καινούριο κουτί. Για να μην κάτσω τώρα και σας δείξω πώς θα ξεπεδώσουμε τα υλικά, θα το κάνω και θα σας δείξω μόνο στο καινούριο. Εδώ βλέπουμε ένα τροφοδοτικό της Corsair στα 850W, μια R9 290, 16GB RAM και έναν οκταπύρινο επεξεργαστή της AMD, γιατί όπως είπαμε είμαστε anti-mainstream. Λοιπόν, θα δούμε πώς θα χωρέσουν στο καινούριο μας κουτί. Βλέπετε εδώ πώς είναι τα καλώδια, η υδρόψυξη. Δεν θα έχουμε υδρόψυξη στο καινούριο κουτί και θα δείτε πόσο τακτοποιημένο θα είναι το καινούριο μας κουτί. Και αφού ξεβιδώσαμε τα πάντα, παίρνουμε το πίσω μέρος της μητρικής και το τοποθετούμε στη θέση του. Εδώ έχουμε τη μητρική μας, οι βίτες είναι, οι αποστάτες είναι ήδη κάτω. Θα πω εδώ ότι είχε πολύ λίγες βίδες μέσα, δεν ξέρω γιατί, ελπίζω να φτάνουν, μαύρες, για να μην κάνουν αντίθεση. Και βιδώνουμε τις βίδες για να πιάσουμε τη μετρική επάνω στο κουτί. Καλό θα ήταν να έχετε ένα μαγνητικό κατσαβίδι έτσι ώστε να μπορείτε να βάλετε τις βίδες στα σημεία που πρέπει με ευκολία. Και αφού βιδώσαμε την μητρική μας, θα τοποθετήσουμε λίγη θερμαγόγημη πάστα επάνω στον επεξεργαστή μας για να εφαρμόσουμε την ψύκτρα την οποία θα σας παρουσιάσουμε. Εδώ θα ακολούσε και η εκπομπή που έχει τοποθέτηση προϊόντος. Παίρνουμε μία κάρτα, γιατί δεν έχω σπάτουλα, για να εφαρμόσουμε τη θερμαγόγημη σιλικόνη μας, πάστα μας. Και αφού βάλαμε τη θερμογόγημη πάστα μας, τώρα θα τοποθετήσουμε την ψύκτρα μας με κατεύθυνση ο αέρας προς τα εκεί, έτσι ώστε να το βγάζει ο πίσω ανεμιστήρας. Οι μπροστά ανεμιστήρες βάζουν μέσα κρύο αέρα και οι πίσω ανεμιστήρες βγάζουν το ζεστό. Με αυτήν τη λογική θα τοποθετήσουμε και αυτή την ψύκτρα. Θα τοποθετήσουμε το ανεμιστηράκι στη θέση CPU fan. Να σας πω σε αυτό το σημείο ότι ο κάθε ανεμιστήρας στο κουτί έχει ξεχωριστή τροφοδοσία, πράγμα που σημαίνει ότι μπορούμε να ρυθμίσουμε τις στροφές του ανεμιστήρα με ένα ρυθμιστή στροφών τον κάθε ανεμιστήρα χωριστά. Εμείς δεν έχουμε ρυθμιστή στροφών, οπότε θα μπουν οι ανεμιστήρες όλοι πάνω στη μητρική και θα ρυθμιστούν από εκεί πέρα. Και θα τοποθετήσουμε την κάρτα γραφικών μας. Κάρτα γραφικών μου. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι οι βίδες αυτές μπορούν να ξεβιδωθούν και με το χέρι. Βέβαια είναι λίγο σφιχτά βιδωμένες. Που σημαίνει ότι για να κάνουμε κάποια αλλαγή δεν χρειαζόμαστε και πολλά εργαλεία. Η κάρτα της Αλίκης είναι η μεγαλύτερη που υπάρχει αυτή τη στιγμή, εκτός δεν ξέρω αν βγει κάποια πιο μεγάλη, που όμως το κουτί μας την παίρνει πολύ άνετα, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Και αυτό γίνεται γιατί σε αυτό το σημείο δεν υπάρχουν ούτε CD-ROM drive ούτε σκληρή δίσκη, οπότε εξοικονομούμε αυτόν τον χώρο, τον οποίο βέβαια τον παίρνουμε σε φάρδος. Βιδώνουμε τη μεγάλη κάρτα γραφικών της Αλίκης
και μία έξτρα κάρτα δικτύου. Σε αυτό το σημείο έχουμε τελειώσει με τα βιδώματα και θα ξεκινήσουμε να βάζουμε τα καλώδια μας και τους σκληρούς μας δίσκους. Όπως είπαμε, οι μικροί δίσκοι SSD μπαίνουν από το πίσω μέρος, το οποίο θα είναι και το δροσερό κομμάτι, και οι σκληροί δίσκοι, οι δύο μεγάλοι, θα μπουν από εδώ σε αυτό το σημείο. Πανεύκολη εφαρμογή του σκληρού δίσκου, δεν χρειάζεται να βιδώσουμε και να ξεβιδώσουμε. Όπως είπαμε, χωρίς πολλά πολλά εργαλεία μπορούμε να συνδέσουμε τους δίσκους. Έχουμε εδώ ένα τεραμπάιτ δίσκο, είναι απλός δίσκος, SATA 3, και δίπλα ακριβώς ήταν ένα Seagate, και δίπλα ακριβώς θα βάλουμε ένα Toshiba, πάλι ένα τεραμπάιτ για αποθηκευτικό χώρο, και εδώ βάζουμε το δεύτερο μας δίσκο. Απευθείας, χωρίς καλώδια, διότι τα καλώδια είναι από πίσω, όπως είπαμε και πριν. Λοιπόν, ας δούμε το πίσω μέρος τώρα. Στο πίσω μέρος βλέπουμε ότι έχουμε τη δυνατότητα να αφαιρέσουμε το πίσω μέρος που κρατάει την ψύχτρα, έτσι ώστε αν χρειαστεί να αλλάξουμε, να βάλουμε υδρόψυξη ή οτιδήποτε. Και εδώ μπαίνουν οι SSD δίσκοι. Σε αυτό το σημείο βάζουμε τους SSD δίσκους. Εδώ έχουμε ένα Kingston στα 120 GB, οι οποίοι μπαίνουν και κουμπώνουν απευθείας, δεν χρειάζονται ούτε βίδες ούτε τίποτα. Και εδώ είναι τα καλώδια μας. Εδώ γίνεται ο χαμός. Τα παρασκήνια. Έχουμε τους δύο σκληρούς μας δίσκους, οι οποίοι μας δίνουν αυτά τα δύο καλώδια, τα SATA. Και οι τροφοδοσίες τους. Εδώ βλέπουμε από το front panel τις συνδέσεις μας για USB 3 και για ήχο, καθώς και τα LED λειτουργίας, το open και το reset. Και εδώ μπορούμε να βάλουμε κάποιο CD-ROM. Όπως και θα κάνουμε. Και έτσι απλά και ωραία τοποθετήσαμε το CD-ROM. Τα δύο αυτά καλώδια είναι από τους ανεμιστήρες μας, τα οποία τα περνάμε από πίσω για να μην φαίνονται και θα βγουν απευθείας πάνω στη μητρική. Τα καλώδια για τα κουμπιά μας θα μπουν από την κάτω μεριά, γιατί στο κάτω μέρος βρίσκονται τις μητρικές οι επαφές. Τα δύο SATA καλώδια και μας μένουν τροφοδοσίες, στις οποίες θα τις συνδέσουμε εδώ πίσω που θα μπει το τροφοδοτικό. Πάμε να κάνουμε τις συνδέσεις μας. Ο πρώτος μας δίσκος. Ο δεύτερος δίσκος. Όπως είπαμε, ακριβώς από πάνω έχουμε τα ανεμιστεράκια μας, τα οποία πλέον δεν φαίνονται τα καλώδια τους γιατί τα έχουμε κρύψει από πίσω. Εδώ θα συνδέσουμε το USB 3,
το οποίο θα μας βγάλει μπροστά τις εισόδους USB. Το ρόδιο βέβαια είναι λίγο σκληρό. Ωραία. Και οι μπροστινές θύρες του ήχου. Και αφού τα συνδέσαμε όλα, ήρθε η ώρα να βάλουμε το τροφοδοτικό μας. Εδώ θα βάλουμε το μικρό τροφοδοτικό μας. Το οποίο βέβαια έχει εδώ το στόπ του, το οποίο μεταφέρεται ανάλογα με το πόσο μεγάλο είναι το τροφοδοτικό. Εδώ βολέψαμε το τροφοδοτικό μας. Όπως καταλαβαίνετε, στο πίσω μέρος θα γίνεται ένας χαμός, αλλά μπροστά δεν θα φαίνεται τίποτα απολύτως. Θα συνδέσουμε τροφοδοσία στο σκληρό μας δίσκο, τον SSD, και στο DVD-ROM. Θα δώσουμε τροφοδοσία και στην κάρτα γραφικών μας. Και αφού τελειώσαμε τις συνδέσεις, είναι καιρός να κρύψουμε τα καλώδια όσο γίνεται πιο πολύ. Και αυτό είναι το μπροστά μέρος, έτσι όπως θα φαίνεται δηλαδή. Δεν φαίνονται καθόλου καλώδια, κάποια ελάχιστα. Είναι πολύ όμορφο, από εδώ μπροστά που θα είναι και το τζάμι. Αλλά από πίσω γίνεται ένας χαμός από καλώδια. Έχουμε βάλει και το plexiglass, ωραιότατο. Βλέπετε πόσο συμμαζεμένο φαίνεται, άσχετα αν από πίσω γίνεται ένας χαμός από καλώδια. Μπροστά η βιτρίνα μας είναι υπέροχη. Τελειώσαμε με τη συναρμολόγηση. Πάμε βέβαια να το δούμε και σε λειτουργία, γιατί κουράστηκα. Εδώ, αυτό είναι το PC της Αλίκης. Μπάγκετ καθίσματα, υπολογιστές, βλέπετε. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς φαίνεται το κουτί σε λειτουργία. Εδώ βλέπετε το κουμπί λειτουργίας του σκληρού δίσκου και το κουμπί λειτουργίας του υπολογιστή. Βρίσκεται σε λειτουργία ο υπολογιστής μας. Είναι σχεδόν αθόρυβος. Είναι πολύ εμφανίσιμο το κουτί από εδώ, από αυτή τη μεριά, όπως θα δείτε σε λίγο. Και ας το δούμε. Αυτός είναι ο υπολογιστής, όπως βλέπετε. Πολύ ωραία εμφάνιση. Θα του πήγαινα βέβαια και κάποια LED μέσα. Τα έχει απαιτήσει η Αλίκη. Θα τις τα βάλουμε. Για να έχει λίγο φωτισμό το κουτί, να δείξει πιο ωραίο. Αυτό ήταν το βίντεο μας για αυτήν την εβδομάδα. Ελπίζω να σας άρεσε. Εάν σας άρεσε, πατήστε εγγραφή, πατήστε like, share, πείτε το στους φίλους σας και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!